Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα, με δική μου πρωτοβουλία, συγκαλείται η Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων προκειμένου να συζητήσουμε τις εξελίξεις και τις προοπτικές του τραπεζικού συστήματος, με ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της Τράπεζας Πυρός. Και το κάνω αυτό για δεύτερη φορά μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις 40 ημερών από την προηγούμενη συζήτησή μας, την επικαλέστηκε ο Σακαλώτος, που είχε ως αντικείμενο τα κόκκινα δάνεια στα χαρτοφυλάκια των πιστωτικών ιδρυμάτων. Διότι σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη κυβέρνηση, εμείς πιστεύουμε στην κοινοβουλευτική και κοινωνική λογοδοσία και στην πλήρη διαφάνεια. Γι' αυτό και ζήτησα στην επιστολή που απέστειλα προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων τη συμμετοχή στη σημερινή συνεδρίαση της Τράπεζας Ελλάδος, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Τράπεζας Πυρός, όπως και έγινε, ώστε να δοθούν δημόσια απαντήσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην πορεία του τραπεζικού συστήματος την τελευταία δεκαετία είναι χρήσιμη για να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας, διδακτική για να μην επαναλάβουμε σφάλματα του παρελθόντος, αλλά το σημαντικότερο, ερμηνευτική της σημερινής πραγματικότητας, με ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της Τράπεζας Πυρός. Γιατί το καλύτερο πρωταπριλιάτικο ψέμα που είδα και στην επιστολή του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι πρόσφατες αναφορές αξιωματικής αντιπολίτευσης περί μη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος από την ελληνική κυβέρνηση. Και όλη μου ομιλία θα εδράζεται πάνω στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Ευκαιρία λοιπόν να δούμε ποια κυβέρνηση έχει δράσει για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Γιατί υποθέτω για εσάς, για το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η έννοια φαίνεται να μην έχει και ιδιαίτερη σημασία. Παίζετε μαζί της πολιτικά παιχνίδια. Όπως αποδείξατε πρόσφατα με την κύρωση της σύμβασης για το ελληνικό, όπου από τη μία υποστηρίζατε και πάλι ότι δεν προστατεύουμε το δημόσιο συμφέρον και από την άλλη υπερψηφίζατε επί της αρχής τη σύμβαση. Για εμάς όμως, στο οικονομικό επιτελείο, η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος είναι ο μοναδικός μας οδηγός. Ας μιλήσουμε συνεπώς με στοιχεία. Δεν θα σας τα δίνω ένα-ένα, θα τα κρατήσω εδώ και θα τα δώσω όλα μαζί, τα έχω αριθμημένα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την προηγούμενη δεκαετία τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας βρέθηκαν εξαιτίας της κρίσης, σημειώνω όμως και με δική τους σημαντική ευθύνη, αντιμέτωπα με μεγάλες προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις κατέστησαν αναγκαία τη διαμόρφωση πλαισίου στήριξής τους, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι καταθέσεις των πολιτών από τον κίνδυνο απώλειας και η πραγματική οικονομία από πλήρη κατάρρευση. Το πλαίσιο αυτό ξεκίνησε να δημιουργείται έγκαιρα από το 2008, από την τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τους περίφημους τρεις πυλώνες, όταν το τσουνάμι της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης χτύπησε την Ευρώπη. Και συνεχίστηκε μεταγενέστερα, μέσα από τις δύο πρώτες ανακεφαλοποιήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, αυτές του 2013 και του 2014. Το αποτέλεσμα ήταν, και θα το καταθέσω στα πρακτικά, όπως επιβεβαιώνει και η έκθεση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας Ελλάδος, η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών να παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα ακόμα και το πρώτο τρίμηνο του 2015. Κάτι που επιβεβαίωσε, και θα το καταθέσω στα πρακτικά, και η τότε πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, του ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Ντανιέλ Νουή, στις 7 Ιουνίου 2015. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να είναι φερέγγιες και οι ελληνικές εποπτικές αρχές έχουν κάνει καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια για την ανακεφαλοποίηση και την αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ενδεικτικά, εξαιτίας επιλογών της περίοδου πριν το 2015, τα τραπεζικά ιδρύματα επανέκτησαν μέρος των καταθέσεών τους,
πραγματοποίησαν επιτυχείς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αντλώντας 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές, άντλησαν τίτλους αξίας 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, μηδένισαν την εξάρτησή τους από το μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μειώθηκε δραστικά η ροή των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ενώ τα συνολικά έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό από την αξιοποίηση του πακέτου ρευστότητας που μίλησα προηγουμένως, από μερίσματα και προμήθειες ανάλογα με τον πυλώνα, υπερεύησαν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2009-2014, εποφελία των Ελλήνων φορολογουμένων. Συνεπώς, πρώτο συμπέρασμα, η κατάσταση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα σταδιακά σταθεροποιήθηκε και μέχρι το 2014 αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη σε αυτό. Και εσείς και οι συνάδελφοι, δυστυχώς, η κατάσταση αυτή άλλαξε το 2015. Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, με λανθασμένους, ανερμάτιστους χειρισμούς, έφερε το τραπεζικό σύστημα αντιμέτωπο με μεγάλους κινδύνους. Κίνδυνοι που διωγγώθηκαν μετά την τραπεζική αργία και τους κεφαλαιακούς περιορισμούς. Και αυτό γιατί μεταξύ άλλων, το πρώτο εξάμηνο του 2015, οι συνολικές καταθέσεις και τα ρέπος των πιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 50 δισεκατομμύρια ευρώ, η μεγαλύτερη, θα το καταθέσω στα πρακτικά, η μεγαλύτερη εκροή από την αρχή της κρίσης. Η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών επιδεινώθηκε, καθώς αυξήθηκαν αραγδαία τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η αξία των τραπεζικών μετοχών που κατήχε το ελληνικό δημόσιο κατέρευσε, αφού αυτή μειώθηκε κατά 80%. Επιστράφησαν με ευθύνη της τότε κυβέρνησης τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ του τούχου σου στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Και τέλος, η χρηματοδότηση του τραπεζικού συστήματος γινόταν σχεδόν αποκλειστικά και πάλι από τον μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας. Και τολμάτε, κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να μιλάτε για προστασία του δημοσίου συμφέροντος? Αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνει και η έκθεση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζης Ελλάδος το Δεκέμβριο του 2015. Εντός εισαγωγικών, οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις, η εκροή καταθέσεων και το συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω της χειροτέρευσης του οικονομικού κλίματος κατέστησαν αναγκαία την εκ νέου ανακεφαλοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος παρά την ανακεφαλοποίηση του 2014. Το καταθέτω στα πρακτικά. Το ίδιο επισημαίνει όμως και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2015. Αναφέρει χαρακτηριστικά, εντός εισαγωγικών, υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι για την χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Ελλάδα, που προήλθαν από την αβεβαιότητα των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών της ελληνικής κυβέρνησης το τελευταίο εξάμηνο, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του 2015, και τολμάτε και μιλάτε για προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2015, την καταθέτω στα πρακτικά, υποστήριζε ότι οι νέες κεφαλαιακές ανάγκες οφείλονται στην χειροτέρευση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος για το 2015 και τα επόμενα χρόνια στα νέα πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα της κυβέρνησης, στους κεφαλαιακούς περιορισμούς, στη μείωση της αξίας των εξασφαλίσεων και στην αναμενόμενη αυξημένη ροή νέων επισφαλών δανείων, σε δεδομένα δηλαδή που διαμορφώθηκαν στην οικονομία το 2015. Καταθέτω στα πρακτικά την σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι ενδεικτικό ότι η συνολική αξιολόγηση που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 2014 έδειξε ότι οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και τα σχέδια αναδιάρθρωσης που υλοποιούνταν από τις συστημικές τράπεζες ενίσχυσαν σημαντικά την κεφαλαιακή τους θέση. Καταθέτω και αυτό στα πρακτικά. Αυτό δυστυχώς αντιστράφηκε πλήρως το 2015, καθώς στην αντίστοιχη άσκηση διαπιστώθηκε
κεφαλαιακό έλλειμμα για όλες τις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 31 Οκτωβρίου 2015. Τίτλος. Η ΕΚΤ διαπιστώνει συνολική υστέρηση κεφαλαίων ύψους 14,4 εκατομμυρίων ευρώ σε 4 σημαντικές ελληνικές τράπεζες. Και μιλάτε εσείς για προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένου, για την Τράπεζα Πυραιός, οι κεφαλαιακές ανάγκες, αφού ελήφθησαν υπόψη ορισμένες ενέργειες από την τράπεζα, ανήλθαν στα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Το καταθέτω στα πρακτικά. Και τολμάτε σήμερα να κάνετε ερώτηση για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος εσείς του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο συμπέρασμα, συνεπώς. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη διαμόρφωση της ανάγκης μιας νέας τρίτης ανακεφαλοποίησης των τραπεζών του 2015. Κυρίες και συνάδελφοι, πάμε τώρα στο τρίτο κεφάλαιο. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της τρίτης αχρίας της ανακεφαλοποίησης? Πρώτον, η ανακεφαλοποίηση προσέθεσε νέο κόστος στο δημόσιο και αύξησε το δημόσιο χρέος. Επιβαρύνθηκαν οι Έλληνες φορολογούμενοι, κάτι που δεν υπήρχε ως ενδεχόμενο λίγους μήνες πριν, όπως σας απέδειξα από όλα τα έγγραφα εντός και εκτός Ελλάδος. Δεύτερον, η ανακεφαλοποίηση απαξίωσε τις προηγούμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Να γίνω συγκεκριμένος. Για την Εθνική Τράπεζα, η πρώτη ανακεφαλοποίηση το 2013 έγινε με τιμή αναμετοχή στα 4,29 ευρώ. Η δεύτερη ανακεφαλοποίηση το 2014 στα 2,2 ευρώ. Και η τρίτη, η αριστερή ανακεφαλοποίηση, το 2015 σε πόσα έγινε? 0,02 ευρώ. 0,02 ευρώ. Για την Alpha Bank, η πρώτη το 2013 έγινε με τιμή αναμετοχή στα 0,44. Η δεύτερη το 2014 στα 0,65. Και η τρίτη το 2015 στα 0,04 ευρώ. Πάμε και στις άλλες τράπεζες. Eurobank, 1,5 ευρώ η πρώτη, 0,31 η δεύτερη, 0,01 η τρίτη. Και Τράπεζα Πυραιός, 1,7 ευρώ η πρώτη, 1,7 ευρώ η δεύτερη, 0,03 ευρώ η τρίτη. Μάλιστα, η τρίτη ανακεφαλοποίηση της Τράπεζας Πυραιός έγινε με discount 99%. Συνεπώς, το κόστος για τους παλιούς μετόχους, μικρούς και μεγάλους, που δήθεν κόπτεστε, ήταν τεράστιο. Με αυτά τα στοιχεία, με αυτά τα δεδομένα, συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τολμάτε να μιλάτε για προστασία του δημοσίου συμφέροντος και των μικροεπενδυτών? Τρίτον, η ανακεφαλοποίηση σχεδόν εκμυδένισε την αξία του χαρτοφυλακίου του τούχου σου, δηλαδή των μετοχών που κατήχαν ουσιαστικά οι Έλληνες φορολογούμενοι μέσω του δημοσίου. Συγκεκριμένα, η αξία της συμμετοχής του τούχου σου διαμορφώθηκε, θα το δείτε στον πίνακα, στα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2015, από 11,6 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2014. Από τα 11,6 στα 2,4 σε ένα χρόνο. Ενδεικτικά και μόνο, η αξία των μετοχών της Τράπεζας Πυραιός συρρυκνώθηκε από τα 3,71 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2014, 3,71 δισεκατομμύρια ευρώ, στα 641 εκατομμύρια στο τέλος του 2015. Και μιλάτε εσείς για προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Πάμε λίγο και στα ποσοστά συμμετοχής του τούχου σου. Στο 26% στην Πυραιός, από 67%. Στο 11% στην Alpha Bank, από 66%. Στο 2,4% στην Eurobank, από 35%. Και στο 40% στην Εθνική, από 57%. Τέταρτον, η ανακεφαλοποίηση τροποποίησε επιτοδισμενέστερο τα σχέδια αναδιάρθρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το αποτέλεσμα ήταν, να προβλέπετε, ακόμα μεγαλύτερη συρρήκνωση του δικτύου των τραπεζών, ακόμα πιο σημαντικές μειώσεις προσωπικού και απώλεια αξιόλογων περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, κυρίως στο εξωτερικό. Συνεπώς,
Συμπέρασμα τρίτο. Το αποτέλεσμα της αριστερής ανακεφαλοποίησης των συστημικών τραπεζών ήταν εξαιρετικά δυσμενές για τη χώρα, τους φορολογούμενους, τους μετόχους, μικρούς και μεγάλους και τους εργαζόμενους. Πάμε στο τέταρτο κεφάλαιο. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους για να φτάσουμε στο σήμερα. Από εκεί ξεκίνησαν. Αυτά έγιναν τότε, το 2015. Έκτοτε υποτίθεται ότι σταμάτησαν οι αυταπάτες. Μήπως όμως, παρά το τεράστιο κόστος αυτού του εξαμήνου του 2015, αντιμετωπίστηκαν έστω μεταγενέστερα επί τετραετίας τα προβλήματα που τότε δημιουργήθηκαν το 2015. Μήπως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και μετά την καταστροφή του 2015, επέτυχε τους στόχους που η ίδια έθεσε. Να θυμίσουμε λίγο τι έλεγε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης 5 Οκτωβρίου του 2015 στις προγραμματικές δηλώσεις τότε κυβέρνησης. Με τις προηγούμενες ανακεφαλοποίησεις δεν αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Με την τρίτη ανακεφαλοποίηση αυτό θα αντιμετωπίζονταν. Καταθέτω στα πρακτικά τις σχετικές δηλώσεις του τότε Πρωθυπουργού. Και ο Τσακαλώτος στις 31 Οκτωβρίου 2015 επισήμανε ο Υπουργός Οικονομικών μέχρι το τέλος του 2015 θα έχει ολοκληρωθεί η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και θα έχει λυθεί, προσέξτε το ρήμα, συγκρατήστε το γιατί έχουμε κάποιους αριθμούς μετά, θα έχει λυθεί και το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Κάνατε δηλαδή μια τρίτη ανακεφαλοποίηση, αχρίαστη ανακεφαλοποίηση, με τεράστιο κόστος για τους φορολογούμενους, υποτίθεται για να αντιμετωπίσετε τουλάχιστον το θέμα των κόκκινων δανείων. Και μέχρι πότε? Μέχρι το τέλος του 2015. Μέχρι το τέλος του 2015. Δέσμευση του Υπουργού Οικονομικών στη Βουλή 31 Οκτωβρίου του 2015. Την ίδια μέρα. Ο κ. Δαγασάκης υποστήριζε τα ίδια. Την ίδια μέρα, μέχρι το τέλος του 2015, θα έχει λυθεί και το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Ενώ οι προηγούμενες είχαν αυξήσει τα κόκκινα δάνεια. Το καταθέτω στα τακτικά. Δυστυχώς για τη χώρα, επί 4 χρόνια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε παταγωδώς. Πρώτον, τον Ιούνιο του 2019, θα το καταθέσω στα πρακτικά, η αξία των μετοχών στις συστημικές τράπεζες ήταν πιο κάτω και από εκεί που ήταν στο τέλος του 2015. 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ από 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2015. Ακόμα πιο κάτω. Επί 4 χρόνια η εικόνα ακόμα χειρότερα. Ειδικότερα, η αξία των μετοχών της Τράπεζας Πυρός που κόπτεστε για το δημόσιο συμφέρον, χωρίς μεταβολή του ποσοστού του τούχου σου από το τέλος του 2015 μέχρι τον Ιούνιο του 2019, συρρυκνώθηκε από τα 642 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2015 στα 354 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο του 2019. Και μιλάτε για προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Την παραλάβατε στα 3,7 δις και μας την παραδώσατε στα 354 εκατομμύρια ευρώ. Επί 4 χρόνια πιο κάτω η τιμή και από το τέλος του 2015. Και πάμε στο μείζον. Κόκκινα δάνεια. Τουλάχιστον να κάνετε μια ανακεφαλοποίηση για να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια τον Μάρτιο του 2016 ανήλθαν στα 107,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τον Μάρτιο του 2016. Τι είχατε πει? Ότι μέχρι το τέλος του 2015 θα είχατε λύσει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Και όχι μόνο δεν το λύσατε, 3 μήνες μετά είχαν φτάσει στο ανώτατο σημείο που έχουν φτάσει ποτέ στη χώρα. 107,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο υψηλότερο σημείο τους. Δηλαδή, όταν όλη η Ευρώπη προχωρούσε μπροστά εκείνα τα χρόνια, εκμεταλλευόμενοι το ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον, εμφανίζοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα στην μείωση των κόκκινων δανείων, η χώρα μας ήταν η αρνητική εξαίρεση. Με αποτέλεσμα, ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου να διαμορφωθεί τον Ιούνιο του 2019 στο 43,6%, όσο δηλαδή σας το παραδώσαμε.
43,6% τον Ιούνιο του 19, που είχατε κάνει μια τρίτη ανακεφαλοποίηση για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Και μάλιστα μέχρι το τέλος του 2015. Και μιλάτε εσείς για προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή την αποτυχία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την παραδέχτηκε, ευτυχώς, ο κ. Δαρασάκης. Πότε? Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Πότε? 31 Ιανουαρίου του 2019. 4 χρόνια αφού θα είχατε αντιμετωπίσει τα κόκκινα δάνεια. Τι είπε? Είμαστε η χώρα με τα περισσότερα κόκκινα δάνεια. Τον Ιανουάριο του 19. Παναλαμβάνω, η ίδια κυβέρνηση που έλεγε ότι μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 θα είχε αντιμετωπίσει το θέμα. Είμαστε η χώρα με τα περισσότερα κόκκινα δάνεια. Αν δεν το προσέξουμε, μπορεί να κάνουμε ρυθμίσεις που να οδηγήσουν τις τράπεζες να απαιτηθούν νέα κεφάλαια. Δυστυχώς, αυτά τα νέα κεφάλαια ενδεχομένως να κληθεί να τα βάλει ο Έλληνας φορολογούμενος τον Ιανουάριο του 2019. Και έλεγε την αλήθεια για την εικόνα του τραπεζικού συστήματος που μας παρέδωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς, τέταρτο συμπέρασμα. Επί 4 χρόνια το πρόβλημα της διαχείρισης του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ παρέμεινε οξύ και άλυτο. Αυτή την δύσκολη κατάσταση κληρονομήσαμε το καλοκαίρι του 2019. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά όμως αυτές τις δυσκολίες, επί 1,5 έτος, ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, κινούμαστε με σχεδιασμό, σοβαρότητα, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις. Συγκεκριμένα, πρώτον, εφαρμόζουμε με επιτυχία το σχέδιο Ηρακλής, μια ολοκληρωμένη συστημική λύση που ψηφίστηκε στο τέλος του 2019 και η οποία έχει οδηγήσει σε σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτή όλες οι ελληνικές συστημικές τράπεζες, προσελκύοντας διεθνείς επενδυτές με συνολική ακαθάριστη αξία τιτλοποιήσεων που ανέρχεται περίπου στα 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό οδήγησε σε σημαντική συρρήκνωση των κόκκινων δανείων. Συγκεκριμένα, και εδώ νομίζω φαίνεται η επιτυχία της σημερινής κυβέρνησης σε σχέση με την αποτυχία της προηγούμενης, το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώνεται στα 47 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2020. Δηλαδή, σε 1 χρόνο μειώθηκε ο όγκος των κόκκινων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών κατά 31%. Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής κοινωνίας που αναγνωρίζεται διεθνώς. Πλέον δρομολογούμε την επέκταση του προγράμματος. Αυτό είναι ιδιαίτερη σημασία γεγονός. Γιατί όπως φαίνεται από τον προγραμματισμό, αλλά χωρίς πράγματι να λαμβάνουμε υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις πανδημίας, μέχρι το τέλος του 2022, όλες οι συστημικές τράπεζες μπορούν να έχουν πετύχει μονοψήφιο ποσοστό κόκκινων δανείων, πιθανόν κάποιες και μέσα στο 2021. Χαρακτηριστικά, και οι 4 συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν τις προηγούμενες εβδομάδες πιο επιθετικές στρατηγικές μείωση των κόκκινων δανείων με ένταξη χαρτοφυλακίων στην επέκταση του Ηρακλή. Επί της ουσίας, μέσα σε 2,5 έτη της διακυβέρνησής μας θα έχει επιτευχθεί μία από τις μεγαλύτερες συστημικές μειώσεις του δίκτυου μη εξυπηρετούμενων δανείων που υπάρχει στην διεθνή βιβλιογραφία. Δεύτερον, νομοθετήσαμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το νέο αυτό πλαίσιο αντικαθιστά ένα σύνθετο πλέγμα διάσπαρα των μέτρων που δεν κατάφεραν τα προηγούμενα χρόνια να δώσουν ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης και αναδιάρθρωσης χρεών προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, λαμβάνοντας ειδικές πρόνοιες για τους ευάλωτους πολίτες, οι οποίοι θα στηρίζονται από το κράτος, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι δεν θα ενταχθούν στρατηγικοί κακοπληρωτές στο νέο σχήμα. Τρίτον, υλοποιούμε το πρόγραμμα Γέφυρα, παρέχοντας ουσιαστική στήριξη στους πολίτες, νοικοκυριά
και πλέον από χθες το βράδυ και επιχειρήσεις που δοκιμάζονται από τον οικονομικό αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης. Παράλληλα, ενισχύουμε την κουλτούρα πληρωμών και επιβραβεύονται για πρώτη φορά οι συνεπείς δανειολήπτες. Τέταρτο, ενισχύουμε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων. Με την υλοποίηση των 6 πρώτων κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής, έχουν ήδη διοχετευτεί 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ στην πραγματική οικονομία. Ενώ μέσω του ΠΕΠΗΧ και του Ταμείου Εγκυοδοσίας έχουν εκταμιευτεί δάνεια ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 31.872 επιχειρήσεις. Και πέμπτον, ενισχύουμε και επεκτείνουμε την τραπεζική χρηματοδότηση με τη σταδιακή διοχέτευση στην οικονομία των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Το ποσό που αναλογεί στη χώρα μας ανέρχεται στα 32 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως επιχορηγήσεις που θα κατευθυνθούν σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Ποσό το οποίο διαμορφώνεται και ανέρχεται στα 57 δισεκατομμύρια ευρώ, αν προσθέσουμε ένα σημαντικό κεφάλαιο που θα κινητοποιηθεί από τον ιδιωτικό τομέα με την αξιοποίηση και του τραπεζικού συστήματος της χώρας μας. Συνεπώς, πέμπτο συμπέρασμα. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου και συνολικά της κυβέρνησης, όπως αποδεικνύεται μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις, είναι τα τραπεζικά ιδρύματα να αποτελέσουν ξανά μοχλό ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας και ενεργοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας. Κυρίες και συνάδελφοι, μέσα σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, με θετικές προοπτικές αλλά και προκλήσεις, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει την ταχύ αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στον ισολογισμό της και τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό της. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει την κεφαλαιακή της ενίσχυση μέσα από μία μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Γιατί όμως αυτή η κεφαλαιακή ενίσχυση είναι αναγκαία? Η απάντηση είναι για μια σειρά από λόγους. Πρώτος λόγος. Με στοιχεία Δεκεμβρίου 2020, η τράπεζα είχε δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων περίπου στο 45%, τον υψηλότερο στην Ελλάδα και έναν από τους υψηλότερους μεταξύ των συστημικών τραπεζών υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Γίνεται κατανοητό ότι όταν η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα έχει κόκκινο το μισό χαρτοφυλάκιο δανείων της, υπάρχει πρόβλημα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και πρόβλημα δυνατότητας χρηματοδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και διάχυσης της ευνοϊκής νομισματικής πολιτικής στην πραγματική οικονομία. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με βάση το ισχύον πλαίσιο, το υποπτικό κόστος του να διακρατά μια τράπεζα κόκκινα δάνεια στον ισολογισμό της είναι υψηλό και ολοένα αυξανόμενο. Ενώ η μείωση των κόκκινων δανείων σε επίπεδο συστήματος είναι πρακτικά απαραίτητη για να συμμετέχουμε ως χώρα στα βήματα που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς την τραπεζική ενοποίηση. Και αυτό ήταν βασικό συμπέρασμα του Eurogroup το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2020. Δεύτερον, το πρόγραμμα Ηρακλής πράγματι ξεμπλόκαρε τις πωλήσεις δανείων μέσω τυπλοποιήσεων, με ευεργετικές συνέπειες για τις τράπεζες και την οικονομία. Εν τούτης, οι τράπεζες επομίζονται σημαντικό κόστος από τις εν λόγω συναλλαγές. Και εδώ κοιτάω την πτέρυγα του Κινάλ, γιατί έχει καταθέσει μια ερώτηση που ουσιαστικά λέει μειώστε τα κόκκινα δάνεια και μετά κάνετε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Θα αποδείξω γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το συνολικό κόστος που προϋπολογίζει η Τράπεζα Πειραιώς για τις πωλήσεις δανείων εντός του 2021 και την εξυγίανση του ισολογισμού της θα αφαιρέσει περίπου 6,5 ποσοστιαίες μονάδες από το συνολικό δείκτη κεφαλαϊκής επάρκειας. Τρίτος λόγος. Ο δείκτης κεφαλαϊκής επάρκειας είναι με στοιχεία Δεκεμβρίου 2020 στο 15,8%. Λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη επίδραση από την εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 9, ο δείκτης μειώνεται στο 13,8%. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι χωρίς κεφαλαϊκή ενίσχυση, είτε η τράπεζα δεν θα μπορούσε να εξυγειάνει τον ισολογισμό της, είτε θα έριχνε
τον δείκτη φερεγγιότητας κάτω των ελαχίστων εποπτικών ορίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ακόμα και αν λάβουμε υπόψη την ευελιξία που έχει δείξει ο Ευρωπαϊκός Εποπτικός Μηχανισμός έως το 2022. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει όμως μήπως εναλλακτική της κεφαλαϊκής ενίσχυσης? Η απάντηση είναι αρνητική και πάλι για συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι, και θα ξεκινήσω από το αυτονόητο, η μη εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας θα παγίδευε το πιστωτικό ίδρυμα σε αδυναμία μεγέθυνσης του ισολογισμού της και παραγωγής οργανικών κερδών εν μέσω ολοένα αυξανόμενων εποπτικών απαιτήσεων και δυσχερούς πρόσβασης στις αγορές χρήματος κεφαλαίου. Αυτό πιθανότατα θα οδηγούσε σε εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης. Και όπως ελπίζω, εύχομαι, καταλαβαίνουμε όλοι σε αυτή την αίθουσα, το κόστος για καταθέτες και δημόσιο από τυχόν εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης ήταν δυσβάσταχτο, ενώ θα προέκυπτε ανεπανόρθωτο το πλήγμα στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Δεύτερος λόγος. Η ανάγκη για άμεση ενίσχυση κεφαλαίων σε συνδυασμό με τους όρους για την μετατροπή των υποαίρεση μετατρέψιμων ομολογιών, των κόκκος δηλαδή, σε κοινές μετοχές, που νομοθέτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, για να μην ξεχνιόμαστε, είχαν ήδη προεξοφλήσει τη μετατροπή του και απομειώσει την αξία του. Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να επιμείνω λίγο, για να θυμίσω ορισμένα πράγματα που ξέχασαν κάποιοι να πούν στην ολομέλεια. Η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 2 Νοεμβρίου 2015 καθόριζε μεταξύ άλλων τους όρους και τις προϋποθέσεις της μετατροπής. Ποιοι ήταν αυτοί? Οι ομολογίες μετατρέπονται αυτόματα σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος, εάν για οποιοδήποτε λόγο το πιστωτικό ίδρυμα δεν καταβάλει τους καταβληταίους στόκους σε 2 ημερομηνίες καταβολής στόκου. Οι κάτοχοι ομολογιών δικαιούνται στην 7η επέτειο να μετατρέψουν τις ομολογίες σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος. Και τέλος, η τιμή μετατροπής για την Τράπεζα Πειραιώς ουσιαστικά ορίστηκε στην ονομαστική αξία των 6 ευρώ. Η απώλεια της πρώτης πληρωμής του κουπονιού πότε έγινε? Το 2018, επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με απόφαση της ίδιας της τράπεζας, χωρίς να υπάρξει επίσημο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς για πληρωμή του κομεριδίου 166 εκατομμυρίων ευρώ το 2020 απορρίφθηκε το Νοέμβριο του 2020 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2022, με βάση τους όρους που η προηγούμενη κυβέρνηση νομοθέτησε, θα έχει δικαίωμα το τούχο σου να μετατρέψει τα κόκκο σε κοινές μετοχές στην ονομαστική αξία των 6 ευρώ. Με βάση τα παραπάνω, είναι δεδομένο ότι η τράπεζα χρειάζεται άμεση ενίσχυση κεφαλαίων και ότι η ιδιωτική συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα ήταν απίθανη όσο υπήρχε ο κίνδυνος απίσχνασης των μετόχων από μετατροπή των κόκκος σε κοινές μετοχές. Κοινώς, σε μία πρόταση, η προηγούμενη κυβέρνηση κατάφερε τα κόκκος των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ να έχουν μηδενική αξία, προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημιά στο ελληνικό δημόσιο. Και κάτι ακόμα, γιατί ακούω και κάτι τέτοια να ψελίζουν κάποιοι. Στην κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας, επί ΣΥΡΙΖΑ, Γενική Συνέλευση 15 Νοεμβρίου του 2015, αποφασίστηκε ρητός, εντός εισαγωγικών, η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, ή μήπως δεν είναι έτσι, και συνεχίζει, εντός εισαγωγικών, της μεγιστοποίησης της συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών στην άντληση κεφαλαίων. Τα επαναλαμβάνω για να μην γίνουν τα ίδια λάθη την αξιωματική αντιπολίτευση. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και μεγιστοποίηση της συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών στην άντληση κεφαλαίων. Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε και για να προσέχετε καλύτερα εκεί της αξιωματικής αντιπολίτευσης τις ανακοινώσεις σας. Σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς,
σχεδιάζεται να προβλεφθεί προνομιακή κατανομή νέων μετοχών για τους υφιστάμενους μετόχους με προτιμησιακή διαχείριση. Να αναφερθώ λίγο και στο ρόλο του Τούχουσου. Το Ταμείο, ως μέτοχος της Τράπεζας Πειραιώς, δεσμεύεται να ενεργεί με γνώμονα την εξυπηρέτηση του σκοπού του, ο οποίος δεν είναι άλλος από την συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος χάρη δημοσίου συμφέροντος. Όπως είναι άλλωστε γνωστό, το Ταμείο, όπως σαφώς ορίζει και ο ιδρυτικός του νόμος, δεν ανήκει στο δημόσιο, ούτε στο ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και λειτουργεί αμιγώς κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Αυτό λέει. Και αυτό έλεγε και η επιμερών σας. Ο αμιγώς ιδιωτικός χαρακτήρας του Ταμείου δεν αναιρείται ούτε από την κάλυψη του συνόλου του κεφαλαίου από το ελληνικό δημόσιο, ούτε από την έκδοση των προβλεπόμενων αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Υπό την ιδιότητα αυτή, το Ταμείο έχει ήδη εκφράσει από 23 Νοεμβρίου του 2020, σε ανακοίνωσή του, την ετοιμότητά του να στηρίξει την τράπεζα στην προσπάθειά της για την ενίσχυση του ισολογισμού της, τη σημαντική απομείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, την αποτελεσματική ενίσχυση των λειτουργιών της, καθώς και τη θεμελίωση μιας βιώσιμης και επαναλαμβανόμενης οργανικής κερδοφορίας. Και τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω την τοποθέτησή μου με την απάντηση σε ένα ακόμα ερώτημα. Ποιες οι προοπτικές και ποια τα ωφέλη μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση? Η Τράπεζα, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, προγραμματίζει σειρά ενεργειών που θα της επιτρέψουν να απορροφήσει τις ζημιές από τις πωλήσεις κόκκινων δανείων και να υλοποιήσει το επιχειρησιακό της πλάνο. Ενδεικτικά, η Τράπεζα προγραμματίζει να αυξήσει τις καθαρές χρηματοδοτήσεις προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ εντός της επόμενης τετραετίας, συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αυτό είναι ένα όφελος που δεν είναι άμεσα μετρήσιμο, όπως επίσης δεν είναι μετρήσιμη η θετική επίπτωση στην πιστοληπτική διαβάθμιση της χώρας από την εξυγίανση του ισολογισμού της μεγαλύτερης τράπεζας και την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων για το σύστημα σύντομα και συνολικά. Κυρίες και συνάδελφοι, η εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ιδιαίτερα σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, που είναι τραπεζοκεντρική χώρα, αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική κατανομή των διαθέσιμων περιορισμένων οικονομικών πόρων. Η ανάγκη ταχείας και μεγάλης μείωσης των κόκκινων δανείων εντός των επόμενων ετών αποτελεί για την κυβέρνηση και για την ελληνική οικονομία μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις. Η διαχείριση αυτού του προβλήματος και συνολικά η ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα ξεκλειδώσει την ουσιαστική επανεκκίνηση της πιστωτικής επέκτασης. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι, μεταξύ άλλων, η προσέλκυση και η υλοποίηση νέων επενδύσεων, η αξιοποίηση αδρανών πόρων της οικονομίας και η περαιτέρω βελτίωση του αξιόχρεου της χώρας. Όλα αυτά θα συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ιωάννης Τουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.